πυκνές οι εξελίξεις. Και μαζί δύο καλοί φίλοι και συνάδελφοι, Τάσος Παπάς, πολιτικός συντάκτης στην εφημερίδα των συντακτών, και Αντώνης Δελατόλας, εκδότης και διευθυντής στην εφημερίδα Το Ποντίκι. Αντώνη, Τάσο, ευχαριστώ που είστε και εσείς εδώ. Νομίζω ότι σε αυτό το πρώτο μέρος της εκπομπής που θα είστε μαζί μας, κύριε Υπουργέ, νομίζω ότι πρέπει να συμπυκνώσουμε μία σειρά από ερωτήματα, και θα έλεγα ότι με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο το θέμα αυτών των ημερών, και στην Βουλή άλλωστε, στην αντιπαράθεση στη Βουλή ήταν αυτό, είναι το θέμα της Συμφωνίας των Πρεσπών. Και θέλω να ξεκινήσω την πρώτη ερώτηση. Ρωτάτε, αγαπητοί συνάδελφοι, και εσείς όποτε το κρίνετε απαραίτητο, εάν το μήνυμα που έστειλε ο Πρωθυπουργός σήμερα προς την ηγεσία των Σκοπίων μετά τις τελευταίες δηλώσεις του Ζόραν Ζάεφ, ότι όλα θα εξεταστούν υπό το πρίσμα της συμπεριφοράς της ηγεσίας των Σκοπίων το επόμενο χρονικό διάστημα στο πλαίσιο των συνταγματικών αλλαγών, είναι ένα μήνυμα που αφήνει ανοιχτό το παράθυρο, εάν συνεχιστούν αυτές οι αποκλίσεις από το πνεύμα και το γράμμα της Συμφωνίας των Σκοπών από, των Πρεσπών από τον Ζόραν Ζάεφ, να φτάσουμε ενδεχομένως και σε μη κύρωση της συμφωνίας από την ελληνική πλευρά. Κύριε Κοτρότσο, επιτρέψτε μου καταρχάς δύο σχόλια προκαταρκτικά. Το ένα σχετίζεται με την κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Στρασβούργο. Να ευχηθούμε να μην μεγαλώσει ο αριθμός των θυμάτων και να πούμε ότι σε κάθε περίπτωση τέτοιες ενέσεις είναι απολύτως καταδικαστές και τελικά εντείνουν μια κρίση ασφάλειας στην Ευρώπη, η οποία όμως πρέπει να δούμε ποιες ακριβώς αιτίες έχει. Αυτό είναι το πρώτο σχόλιο. Το δεύτερο είναι το εξής. Μου κάνει εντύπωση, δεν το λέω για σας, ότι ξεκινάμε από τη συζήτηση από τη Συμφωνία των Πρεσπών, ενώ σήμερα στο ελληνικό κοινοβούλιο υπερψηφίστηκε μια τροπολογία ή υπερψηφίζεται αυτή την ώρα που μιλάμε. Σωστό. Δεν ξέρω αν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η κοινοβουλευτική συζήτηση σχετικά με την μη περικοπή των συντάξεων από 1η-1η του 2019, και πρόκειται για ένα πολιτικό ζήτημα, ένα κοινωνικό ζήτημα, ένα τεράστιο θέμα, το οποίο μονοπόλησε, αν θέλετε, το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον και το πολιτικό ενδιαφέρον και κυρίως το αντιπολιτευτικό ενδιαφέρον όλους τους προηγούμενους μήνες. Όχι όλους τους προηγούμενους μήνες, αλλά από το καλοκαίρι του 2017, όταν και ολοκληρώθηκε η δεύτερη αξιολόγηση. Σήμερα λοιπόν που έχουμε την δυνατότητα και την χαρά, οφείλω να το πω, να καταργήσουμε αυτή την αχρίαστη ρύθμιση της περικοπής των συντάξεων από 1η-1η του 2019, φαίνεται ότι δεν απασχολεί και τόσο πολύ την πολιτική ατζέντα, της οποίας στον τόνο ξέρετε ότι τη δίνουν συγκεκριμένα εκδοτικά συγκροτήματα. Προφανώς, δεν θέλω να πω κάτι σε σχέση με τον τρόπο που ξεκινήσατε κι εσείς, γιατί θα πηγαίναμε σε αυτό ούτως ή άλλως όμως. Βιαστήκατε υπό την έννοια ότι για την οικονομία θα μιλούσαμε αμέσως μετά. Αλλά καλά κάνετε και το βάζετε. Το θέμα της ημέρας δεν είναι η συζήτηση για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Το θέμα, το πολιτικό θέμα της ημέρας, τουλάχιστον κατά την εκτίμησή μου, μετά από 1,5 χρόνο τρομοκρατίας του ελληνικού λαού για την περικοπή των συντάξεων, μετά από όλα όσα έχουν μεσολαβήσει με την Νέα Δημοκρατία να παρακαλάει το γερμανική κυβέρνηση, να παρακαλάει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, να παρακαλάει τον Γερμανό Υπουργό Οικονομικών, τη Γερμανίδα Καγκελάριο, να εγκαλεί τον κύριο Μοσκοβισσή, τον Ευρωπαίο Επίτροπο, για το γεγονός ότι άφησε ανοιχτό παράθυρο να μην περικοπούν οι συντάξεις το καλοκαίρι στη σχετική του ομιλία στο Κοινοβούλιο. Μετά λοιπόν από όλα αυτά τα κορυφαία πολιτικά γεγονότα, νομίζω ότι δικαιούται η κυβέρνηση να έχει την εκτίμηση ότι το πολιτικό ζήτημα της μέρας είναι η μη περικοπή των συντάξεων. Είναι σημαντικό. Παρ' όλα αυτά, θα σας πω το εξής. Ο κύριος Μητσοτάκης. Εκεί θα κατέληγα. Γι' αυτό λέω ότι βιαστήκαμε λιγάκι. Πριν πάμε σε αυτό, κύριε. Ανατρέψαμε τη σειρά, αλλά εν πάση περιπτώσει. Πάμε στην ουσία της περικοπής. Της μη περικοπής. Ευτυχώς που είναι σημαντικό, έχει δίκιο ο Υπουργός. Εγώ ήμουν από αυτούς που πίστευα, είχα πιστεί ότι δεν θα έχουμε την περικοπή. Δεν το λέω γι' αυτό.
Είναι σημαντικό γιατί μια μερίδα συμπολιτών μας έχει ανάγκη αυτά τα χρήματα που δεν θα περικοπούν και κάνετε καλά που το λέτε. Και όχι μόνο συμπολιτών μας, Αντώνη, όμως, και για την χριστουγεννιάτικη αγορά είναι και σημαντικό. Για την αγορά, έτσι, και εγώ λέω για την αγορά γενικότερα. Συνταξιούχο. Όμως είναι μισή αλήθεια ότι αυτό που λέει η αντιπολίτευση εσείς τις περικόψετε? Όχι. Επιτρέψτε μου να σας πω. Γιατί θα σας έχει θυμίσω, μια σημασία αυτό. Θα σας θυμίσω. Θα σας θυμίσω το εξής, ότι το 2017, κατά την περίοδο της δεύτερης αξιολόγησης, εμείς δίναμε μία σκληρότατη μάχη να πείσουμε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να εξηγήσουμε στους Ευρωπαίους εταίρους, και πράγματι οι Ευρωπαίοι εταίροι πίστηκαν, κύριε Δελατόλα, για το γεγονός ότι αυτό το μέτρο είναι απολύτως αχρίαστο. Παρόλα αυτά, είχε δημιουργηθεί μια συνθήκη κατά την δεύτερη αξιολόγηση, όπου η Γερμανία τότε έλεγε ότι χωρίς τη συμφωνία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου δεν μπορεί να κλείσει, να ολοκληρωθεί ο κύκλος της δεύτερης αξιολόγησης. Και με αυτή την έννοια η χώρα και η ελληνική κυβέρνηση βρέθηκε σε ένα εξαιρετικά δυσχερή θέση και αποδέχθηκε, εν πάση περιπτώσει, τα επιπλέον αυτά μέτρα για την 1η-1η του 2019 και την 1η-1η του 2020, μιλάμε για το αφορολόγητο, λέγοντας ότι εφόσον οι προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου δεν πέσουν μέσα, θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε και τα αντίμετρα. Αυτή τη στιγμή τι έχουμε? Έχουμε και τη μη περικοπή των συντάξεων, δηλαδή τελικά αυτός ο οποίος επιβεβαιώθηκε, αυτός ο οποίος δικαιώθηκε σε αυτήν την διελκυνιστίδα, την επιχειρηματολογική, ήταν η ελληνική κυβέρνηση αλλά και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, οι οποίοι συμφωνούσαν με τις δικές μας προβλέψεις σε σχέση με το πρωτογενές πλεώνασμα. Θυμάστε ότι τότε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μας έλεγε ότι το πρωτογενές πλεώνασμα θα είναι περίπου στο 1,5%. Τελικά αποδείχθηκε ότι πέσαν εντελώς έξω σε όλες αυτές τις προβλέψεις που έκαναν. Επομένως, δικαιώθηκε η ελληνική πλευρά, και όχι μόνο δικαιώθηκε, αλλά δικαιώθηκε και με το παραπάνω. Διότι έχουμε και τη μη περικοπή των συντάξεων, αλλά και τα αντίμετρα. Σας θυμίζω όμως, για την ουσία του ερωτήματός σας, την στάση την οποία κρατούσε η Νέα Δημοκρατία καθ' όλη τη διάρκεια εκείνης της διαπραγμάτευσης, η οποία ήταν πραγματικά σκληρή, ήταν επίπονη, ήταν αγχωτική, όχι μόνο για την ελληνική κυβέρνηση, αλλά πολύ περισσότερο για τον, ελληνικό λαό. Επιτρέψτε μου. Κατέθεσε η λοιπόν. Εκτός ασφαλούς την κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία την τροπολογία. Σας λέω λοιπόν το εξής, ότι η Νέα Δημοκρατία κατά την περίοδο εκείνη της δεύτερης αξιολόγησης για την οποία συζητάμε, τι έκανε? Επί της ουσίας ζητούσε από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να μην υποχωρήσει σε καμία από τις οικονομικές απαιτήσεις του. Και αντιθέτως, αυτό το οποίο θεωρούσε σωστό να κάνει ήταν να πιέζει την ελληνική κυβέρνηση στην κατεύθυνση του να ολοκληρώσει την αξιολόγηση χωρίς καμία διαπραγμάτευση. Επομένως, ας αφήσει, κατά τη γνώμη μου, η Νέα Δημοκρατία αυτήν την εύκολη αντιπολίτευση την οποία κάνει σήμερα σε σχέση με το θέμα των συντάξεων. Τώρα, επίσης, επειδή με προκαλέσατε, σε σχέση με την κατάθεση της τροπολογίας της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία βρέθηκε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, διότι κατάλαβε κάποια στιγμή το καλοκαίρι ότι το επιχείρημα της ελληνικής πλευράς σε σχέση με τη δυνατότητά της να επιτύχει το πρωτογενές πλεώνασμα του 3,5%, αλλά και το επιχείρημα σύμφωνα με το οποίο το μέτρο της περικοπής των συντάξεων από 1η-1η του 19 δεν ήταν δημοσιονομικού χαρακτήρα, αλλά ήταν, διαρθρωτικού χαρακτήρα, αλλά δημοσιονομικού χαρακτήρα, γινόταν δεκτό από το σύνολο των ευρωπαϊκών θεσμών. Μετά λοιπόν την τοποθέτηση του κυρίου Μοσκοβισή στο ελληνικό κοινοβούλιο, όπου εγκαλέστηκε από τον κύριο Χατζηδάκη, και τότε θυμίζω αυτό που είπε και σήμερα ο Πρωθυπουργός στη Βουλή, ότι ο κύριος Χατζηδάκης είπε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει συμπεριλάβει στο πρόγραμμά της το μέτρο της περικοπής των συντάξεων, και είπε ο κύριος Χατζηδάκης στον κύριο Μοσκοβισή ότι παρακαλώ, κύριε Επίτροπε, να μας πείτε αν οι συμφωνίες πρέπει να τηρούνται ή δεν πρέπει να τηρούνται, για να ξέρουμε και εμείς τι θα κάνουμε με το πρόγραμμά μας. Επομένως, αυτό ήταν μια ομολογία του κυρίου Χατζηδάκη, ότι επί της ουσίας η Νέα Δημοκρατία δεν είχε κανένα σκοπό να διαπραγματευτεί αν γινόταν πραγματικότητα το σενάριο που είχε στο μυαλό της, κύριε Παπά, ότι θα έπεφτε η κυβέρνηση εν όψη της δεύτερης αξιολόγησης κτλ. Δεν είχε κανένα σκοπό η Νέα Δημοκρατία να επαναδιαπραγματευτεί τη συγκεκριμένη πολιτική, διότι η συγκεκριμένη πολιτική ταιριάζει γάντι στο πολιτικό της πρόγραμμα. Υπάρχει ένα επιχείρημα το οποίο επικαλείται η Νέα Δημοκρατία και με βάση τα ιστορικά προηγούμενα, την περίοδο των μνημονίων. Ποια είναι η βασική αντίληψη των θεσμών, δανειστών, παύλα, εταίρων? Ότι οι συμφωνίες είναι ιερές.
Ναι, με σχολείτε, όταν αλλά... βάζουμε την υπογραφή μας, πρέπει να τη σεβόμαστε. Ναι, ναι. Που... κύριε, έτσι, δηλαδή, κύριε Παπά, εκεί, κύριε Παπά, να σας θυμίσω ότι είμαστε εκτός μνημονίου. Ακριβώς αυτό είναι το στοιχείο το οποίο διαφοροποιεί σήμερα την κατάσταση των πραγμάτων. Από τη στιγμή που βάλατε την υπογραφή σας για την μείωση των συντάξεων και από τη στιγμή που υπάρχει το θέσφατον, οι συμφωνίες είναι ιερές, μπορεί ο άλλος να κάνει ένα υπολογισμό και να λέει ότι δεν θα ανατραπεί αυτή η συμφωνία. Είναι ακριβώς εδώ ο πυρήνας του λάθους της Νέας Δημοκρατίας, αν και δεν είναι ακριβώς λάθος, είναι μια εσκεμμένη διαστρέβλωση της πραγματικότητας. Η ελληνική πλευρά έχει δεσμευτεί ότι θα επιτυγχάνει το στόχο του 3,5 πρωτογενούς πλεονάσματος για τα επόμενα 4 χρόνια, πλέον 19 μέχρι το 2022. Αλλά από εκεί και πέρα, αν δείτε την απόφαση του Eurogroup του καλοκαιριού στις 21 Ιουνίου, πουθενά μέσα στις δεσμεύσεις της χώρας δεν αναφέρει ότι το συγκεκριμένο δημοσιονομικό, το συγκεκριμένο πρωτογενές πλεονάσμα πρέπει να επιτυγχάνεται με το συγκεκριμένο τρόπο ο οποίος έχει αποφασιστεί. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό το οποίο δεν μπορεί να καταλάβει η Νέα Δημοκρατία είναι ότι έχουμε εξέλθει από την περίοδο της Μνημονιακής Επιτροπίας. Είναι ότι έχουμε εξέλθει από την φάση εκείνη όπου οι δανειστές μας είχαν την δυνατότητα να επιβάλλουν όχι απλώς στόχους, αλλά και τρόπους για να επιτευχθούν οι στόχοι. Αφού σήμερα πλέον τώρα, συμφωνούμε στους στόχους. Ναι. Αφού υπάρχει ένα επιτρέψτε μου τώρα, λοιπόν μισόλεφτο, και το τελευταίο, και την, το τελευταίο σχόλιο εδώ και για αυτόν ακριβώς, κύριε Παπά, καταραίει όλη η φιλολογία περί τετάρτου μνημονίου. Από τη στιγμή που υπάρχει το προηγούμενο, το ότι παραβιάστηκε η συμφωνία στο θέμα των συντάκτων. Παραβιάστηκε με την έννοια κοινή συνενέση, έτσι. Δεν παραβιάστηκε καμία. Παραβιάστηκε με την έννοια ότι ενώ βάλαμε την υπογραφή μας και είχαμε δεσμευτεί ότι θα μειώσουμε τις συντάξεις, δεν τις μειώνουμε. Δέχτηκαν με τη σύμφωνη γνώμη να μην... των εταίρων. Όχι, όχι, επιτρέψτε. Να υποθέσω. Θεωρήθηκε ότι το μέτρο αυτό ήταν δεν είναι αναγκαίο για την επίτευξη του πρωτογενούς πλεονάσματος. Το είπατε και πριν, έτσι ακριβώς. Από εκεί και πέρα, τι ακριβώς είναι αυτό για το οποίο. Τι είναι αυτό για το οποίο εξανίσταται η Νέα Δημοκρατία, πείτε μου. Να υποθέσω ότι την ίδια τύχη θα έχει και το θέμα του αφορολογητού. Ένα. Δεύτερον, είπατε ότι δεσμευτήκατε για τα πρωτογενή πλεονάσματα. Από πολλές πλευρές, ακόμα και από το Δουνουτού, λέγεται ότι τα πρωτογενή πλεονάσματα αυτού του ύψους είναι εκτός πραγματικότητας. Έχετε την πρόθεση να τα επαναδιαπραγματευτείτε. Θα σας πω. Κάτι το οποίο το βάζει και η Νέα Δημοκρατία στο τραπέζι. Το βάζει επαναδιαπραγμάτευση και ο κεντρικός πλεονασμάτων. Και ο κεντρικός τραπέζι. Και ο κεντρικός τραπεζίτης, σωστό. Καλώς κάνετε και το ρωτάτε. Λοιπόν, επιτρέψτε μου τώρα να σας πω το εξής. Σε σχέση με το αφορολόγητο, ο Πρωθυπουργός ήδη από τη Διεθνή Εκθέση της Θεσσαλονίκης, από τη συνέντευξη τύπου, είπε ότι ο σκοπός της ελληνικής κυβέρνησης είναι να επαναλάβει τα ίδια επιχειρήματα, διότι τα ίδια επιχειρήματα που χρησιμοποιήσαμε για τις συντάξεις ισχύουν και για το αφορολόγητο. Επομένως, εφόσον η σημερινή κυβέρνηση και ο ΣΥΡΙΖΑ καταφέρει να κερδίσει τις επόμενες εκλογές, θα κάνουμε το παν, θα επαναλάβουμε όλα αυτά τα επιχειρήματα για να μην εφαρμοστεί το συγκεκριμένο μέτρο. Αν ομιγέννητο. Ο κ. Μητσοτάκης είναι πρωθυπουργός όταν θα συζητεί τον προϋπολογισμό του 2020, έχει πει τι θα κάνει. Το έχει δηλώσει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο. Επίσης, στη συνέντευξη τύπου που έδωσε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, είπε ότι θα εφαρμόσει το μέτρο της μείωσης του αφορολογήτου, απλώς χαμηλώνοντας το φορολογικό συντελεστή από τα 5.500 ευρώ μέχρι τα 10.000 ευρώ και θα τον πάει στο 9%. Αυτή ήταν η δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη. Παρακαλώ, προσέξτε τη συνέντευξη που έδωσε μετά την ομιλία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Επομένως, εδώ ξαναφαίνεται μια σαφής διαχωριστική γραμμή μεταξύ της σημερινής κυβέρνησης και της πολιτικής την οποία θέλει να επαφαρμόσει ο κύριος Μητσοτάκης. Άρα λέτε ότι εσείς μετά θα επαναδιαπραγματευτείτε το θέμα του αφορολόγητου με τον ίδιο τρόπο ακριβώς, όπως διότι ισχύουν τα ίδια επιχειρήματα. Το δεύτερο ερώτημα το οποίο μου βάζεται αφορά το ύψος των πρωτογενών πλεονασμάτων. Έχουμε πει αρκετές φορές μάλιστα ότι το 3,5% είναι πράγματι ένα υψηλό πρωτογενές πλεονάσμα. Παρόλα αυτά, αν δείτε τις προβολές οι οποίες γίνονται για την ελληνική οικονομία, φαίνεται ότι η τάση είναι να ξεπεράσουμε τα επόμενα 2 χρόνια ακόμα και το 3% ρυθμό ανάπτυξης αφενός, και από την άλλη μεριά φαίνεται ότι δημιουργείται διαρκώς και ένας μεγαλύτερος δημοσιονομικός χώρος. Γιατί έχει γίνει αυτό? Αυτό έχει γίνει διότι έχουν καταπολεμηθεί αυτά τα 3-3,5 χρόνια στα οποία βρίσκεται η ελληνική κυβέρνηση αυτή στην εξουσία βασικές αιτίες
της δημοσιονομικής και οικονομικής καχυξίας της χώρας, οι οποίες σχετίζονταν και με την γενικευμένη φοροδιαφυγή και με την εκτεταμένη διαφθορά. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι μέσα σε 1,5 χρόνο από τη στιγμή που αναλάβαμε την κυβερνητική εξουσία καταφέραμε να τακτοποιήσουμε τα δημόσια οικονομικά, και όχι μόνο αυτό, αλλά καταφέραμε να επιτυγχάνουμε και υπερπλεονάσματα τα οποία επιστρέφονται με τη μορφή κοινωνικού μερίσματος μέχρι σήμερα. Μέχρι σήμερα, επιτρέψτε μου. Υπερφορολογήσαμε. Θέλετε να σας πω κάτι. Πράγματι, υπάρχουν κοινωνικές κατηγορίες οι οποίες είναι δυσανάλογα επιβαρημένες, και αυτό σχετίζεται με διαρθρωτικά προβλήματα τα οποία έχει το φορολογικό σύστημα στην Ελλάδα και τα οποία πρέπει να τα δούμε. Ωστόσο, για να θέτουμε τα ζητήματα και στην ορθή τους διάσταση, κύριε Δελατόλα και κύριε Πάπα, και φυσικά κύριε Κοτρώτσου, αν παρατηρήσετε, και σας προκαλώ να το κάνετε αύριο και να γράψετε και ρεπορτάζ στις εφημερίδες σας, τις εκθέσεις του ΟΣΑ, του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, αλλά και τα στοιχεία της Eurostat που αφορούν τη φορολογική επιβάρυνση όχι μόνο των χωρών της Ευρωζώνης αλλά και όλων των χωρών του ΟΣΑ, θα δείτε ότι η Ελλάδα βρίσκεται περίπου στο μέσο όρο της φορολογικής επιβάρυνσης για τον ΟΣΑ, και 7 χώρες της Ευρωζώνης, αν δεν κάνω λάθος, έχουν μεγαλύτερες φορολογικές επιβαρύνσεις από ό,τι έχει η Ελλάδα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να γίνουν. Θέλετε να σας πω ποιες χώρες. Έχετε εικόνα της αγοράς. Θέλετε να σας πω. Έχετε εικόνα της αγοράς. Κύριε Δελατόλα, έχω. Έχετε. Ωστόσο, το γεγονός ότι η φορολογική. Οι επιχειρήσεις, κύριε Υπουργέ, οι επιχειρήσεις. Είστε και δικηγόρος και τα λέτε πολλά και γρήγορα. Οπότε να διακόπτουμε πότε. Οι επιχειρήσεις βιώνουν μια φορολογία ανυπέρβλητη. Και οι επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα. Αυτό είναι σαφές. Και τα φυσικά πρόσωπα. Και φαίνεται και από τις ληξιπρόθεσμες. Αν αυτό είναι το αποτέλεσμα του πλεονάσματος και συνεχιστεί. Και από τα μέτρα, τα αναγκαστικά μέτρα που παίρνουν και από τους δεσμευμένους λογαριασμούς στις τράπεζες, προφανώς, γιατί υπάρχει ασφυξία. Αυτό δεν μπορείτε να το. Αυτή τη στιγμή η συντριπτική πλειοψηφία των ληξιπρόθεσμων οφειλών ιδιωτών προς το δημόσιο αφορούν ποσά μεταξύ των 500 και των 1.500 ευρώ. Έτσι. Η συντριπτική πλειοψηφία των ληξιπρόθεσμων οφειλών, οι οποίες, εν πάση περιπτώσει, δίνεται η δυνατότητα για την αποπληρωμή τους μέχρι και με 24 δόσεις, και από εκεί και πέρα θα δούμε τι περισσότερο μπορούμε να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε και αυτό το πρόβλημα. Το μεγάλο πρόβλημα των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου, το οποίο θίξατε, κύριε Κοτρώτσου, αφορά κατά κύριο λόγο περίπου 5 με 10 χιλιάδες αφημοί, δηλαδή τεράστιες επιχειρήσεις που έχουν φεσώσει το ελληνικό δημόσιο με εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι το πρόβλημα, το βασικό πρόβλημα των ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου, και επίσης σας καλώ αύριο να δούμε μαζί τα στοιχεία των ληξιπρόθεσμων οφειλών τα οποία έχει παρουσιάσει ο Υπουργός Οικονομικών. Τώρα, σε σχέση με αυτό που μου λέτε για τις επιχειρήσεις, κύριε Δηλατόλα. Τα 4 εκατομμύρια. Επιτρέψτε μου να μην αφήσω ερωτήματα αναπάντητα. Σε καμία περίπτωση. Τώρα στην εφορία. Σε καμία περίπτωση δεν λέμε ότι δεν πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις και στη φορολογία. Γι' αυτό το λόγο μειώνουμε 1% τη φορολογία των επιχειρήσεων για το 2019, και πολύ περισσότερο, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, μειώσαμε την εισφοροδοτική επιβάρυνση για τους ελεύθερους επαγγελματίες, για όσους δηλαδή ανήκουν στον πρώην ΟΑΕ, μικρές επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες, επίσης δικηγόροι, μηχανικοί, γιατροί, επιστημονικό δηλαδή δυναμικό, το οποίο βρισκόταν στα μεσαία στρώματα, αν θέλετε, είχε ένα εισόδημα το οποίο βρισκόταν στο πάνω 20%, και παρόλα αυτά είχαμε αναγνωρίσει από την πρώτη στιγμή ότι η σύνδεση του πραγματικού εισοδήματος με την εισφορά, την ασφαλιστική εισφορά, δημιουργούσε μια δυσανάλογη επιβάρυνση για αυτές τις κοινωνικές κατηγορίες. Και επιλέξαμε να κάνουμε πολιτική παρέμβαση, και με νομοθετική παρέμβαση μειώσαμε τις ασφαλιστικές εισφορές για αυτούς για αυτή την κοινωνική κατηγορία κατά 7%, από το 20% στο 13,3%. Για να σας θυμίσω δε ότι με το ασφαλιστικό νόμο του 4387, που τόσο έχει πολεμηθεί από τη Νέα Δημοκρατία, έχουμε καταλήξει το 88% των μη μισθωτών ασφαλισμένων να πληρώνουν λιγότερα χρήματα από ό,τι πλήρωναν πριν με το σύστημα των ασφαλιστικών κλάσεων. Επομένως, εδώ γίνονται κινήσεις. Θα μου επιτρέψει όμως να οργανώσουμε τη συζήτηση.
να ολοκληρώσω ναι. Ολοκληρώστε, γιατί. Εδώ λοιπόν γίνονται κινήσεις, ελάφρυνσης και για τις επιχειρήσεις και για τους ελεύθερους επαγγελματίες, για να μπορέσει ακριβώς να κινηθεί η αγορά. Ωστόσο, ξαναλέω ότι η παρέμβασή μου αφορούσε στο να μπορέσουμε να θέσουμε το πρόβλημα στη σωστή του διάσταση. Διότι όταν λέμε υπερφορολόγηση γενικώς, δεν μπορούμε να εστιάσουμε στα πραγματικά σημεία όπου πράγματι πρέπει να υπάρξουν παρεμβάσεις ελάφρυνσης. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφοντας θα ξεκινήσουμε από εκεί που προσπάθησα να ξεκινήσω.